Η παρουσία μου στο Πεκίνο και στη Σανγκάη σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην συνεργασία, στη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών. Οι δύο λαοί μας έχουν μια κοινή παράδοση, κοινή πορεία στα βάθη των χρόνων. Ελλάδα και Κίνα είναι οι δύο αρχαιότεροι και σημαντικότεροι πολιτισμοί που άφησαν το στίγμα τους στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Σήμερα ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να πετύχουμε κοινούς σκοπούς. Και αυτό μπορεί να έχει άμεση ανταπόκριση σε μια σειρά από τομείς. Βεβαίως ο πολιτισμός, ο τουρισμός, αλλά και το εμπόριο, η ναυτιλία, οι μεταφορές. Έχουμε ένα κοινό, θα έλεγε κανείς, μάλλον παράλληλο στόχο. Εμείς βρισκόμαστε σε μια φάση ανασυγκρότησης. Η Κίνα, μια παγκόσμια οικονομική δύναμη, βρίσκεται στην αρχή της υλοποίησης ενός μεγάλου οράματος. Του οράματος που αφορά το Belt One Road, του δρόμου δηλαδή που θα συνδέει την Κίνα με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και αυτός ο δρόμος περνά από την Ελλάδα, τόσο σε ό,τι αφορά τη θαλάσσια οδό, όσο και σε ό,τι αφορά την οδική και σιδηροδρομική ζώνη. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει μια γέφυρα ανάμεσα στο δυτικό κόσμο και στην Κίνα. Και αυτή είναι μια κοινή μας επιδίωξη. Επισκέπτομαι το Πεκίνο και τη Σανγκάη αμέσως μετά την ολοκλήρωση αυτής της σημαντικής συμφωνίας, της αμοιβαία εποφελούς συμφωνίας για την παρουσία της κινέζικων συμφερόντων εταιρείας Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά. Το λιμάνι του Πειραιά αναβαθμίζεται σε έναν παγκόσμιο, σε έναν διεθνή διαμετακομιστικό κόμβο. Στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι αυτή να είναι η αρχή μιας στρατηγικής και πολυεπίπεδης συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Κίνα. Στόχο έχουμε να ενισχύσουμε το σιδηροδρομικό δίκτυο από τον Πειραιά ως τα βόρεια σύνορά μας, με προοπτική τα εμπορεύματα από τον Πειραιά μέχρι την κεντρική Ευρώπη, μέχρι τη Βουδαπέστη, να μεταφέρονται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα έχουμε μπροστά έναν σημαντικό διαγωνισμό στο θριάσιο πεδίο που είναι δίπλα στο λιμάνι του Πειραιά, όπου εκεί μπορεί να δημιουργηθεί ένα πολύ σημαντικό logistics centers με την πιθανότητα, και βεβαίως είναι προφανές ότι υπάρχει ενδιαφέρον κινέζικων εταιριών γι' αυτό, να υπάρξουν υποδομές συναρμολόγησης προϊόντων που θα έρχονται από την Κίνα προς την Ευρώπη, θα συναρμολογούνται στο θριάσιο και θα μεταφέρονται προς την κεντρική Ευρώπη. Ταυτόχρονα έχουμε την προοπτική το αμέσως επόμενο διάστημα να ανοίξουμε και άλλους τομείς συνεργασίας, τόσο στις μεταφορές, ο διαγωνισμός στο αεροδρόμιο Καστελίου της Κρήτης, όσο όμως και στην ναυτιλία, όπου γνωρίζουμε ότι δύο χώρες μας ήταν και παραμένουν δύο ισχυρές παγκόσμιες δυνάμεις. Έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για επενδύσεις κινέζικων συμφερόντων σε ελληνικά ναυπηγεία, για την επισκευή κινέζικων πλοίων σε ελληνικά ναυπηγεία, καθώς επίσης και για τη δυνατότητα συμμετοχής κινέζικων εταιριών σε διαδικασίες παραχώρησης λιμένων με αμοιβαίο όφελος και κοινό στόχο να ενισχύσουμε το εμπόριο, την οικονομική ανάπτυξη και τις κοινές δραστηριότητες. Στο εμπορικό λοιπόν τομέα ανοίγονται πάρα πολύ σημαντικές δυνατότητες συνεργασιών ανάμεσα στις δύο χώρες, και το γεγονός ότι έρχομαι αμέσως μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συμφωνίας για την Κόσκο νομίζω ότι μπορεί να δώσει τη δυνατότητα ανάπτυξης όλων αυτών των πολυεπίπεδων δυνατοτήτων συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Θεωρούμε ότι η συνεργασία της Ελλάδας με την Κίνα είναι μια στρατηγικού χαρακτήρα συνεργασία και δεν βλέπουμε τις σχέσεις μας μέσα από το πρίσμα των ιδιωτικοποιήσεων, όπως βλέπουμε τις ιδιωτικοποιήσεις, τη συμμετοχή άλλων εταιριών, ιδιωτικών εταιριών σε αυτές τις ιδιωτικοποιήσεις. Ακριβώς διότι εμείς έχουμε μια λογική όχι να πουλήσουμε κρατικές υποδομές, αλλά να αξιοποιήσουμε κρατικές υποδομές. Και η Κίνα είναι μια χώρα που έχει μια αντίληψη συνεργασίας, αμοιβαίας, ωφέλειας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Γι' αυτό και το λιμάνι του Πειραιά το παραχωρήσαμε
Δεν το πουλήσαμε. Και ο στόχος της κινέζικης Κόσκο αλλά και της Κίνας είναι με επίκεντρο το λιμάνι του Πειραιά να αναπτυχθεί μια πολυεπίπεδη συνεργασία αμοιβαία αποφελής. Σε αυτή την κατεύθυνση, βεβαίως σας είπα για μια σειρά από οικονομικά projects, αλλά δίνουμε έμφαση ιδιαίτερα στην πολιτισμική συνεργασία, στις πολιτισμικές ανταλλαγές, στην δυνατότητα να εξάγει η Κίνα στην Ελλάδα τεχνογνωσία στις νέες τεχνολογίες και στην καινοτομία, αλλά και η Ελλάδα στην Κίνα, εκτός από πολιτισμό, να εξάγει και εξαιρετικά ποιοτικά αγροτικά προϊόντα. Θεωρούμε ότι η στρατηγική σημασία της σχέσης μας εντράδεται στο γεγονός ότι είμαστε δύο λαοί και δύο πολιτισμοί με ιδιαίτερο στίγμα και αναφορά στην παγκόσμια πολιτισμική κληρονομιά, δύο αρχαίοι λαοί με παράλληλη πορεία και έχουμε σήμερα κοινούς στόχους και σε αυτή την κατεύθυνση μπορούμε να βαδίζουμε μαζί. Η Ελλάδα βγαίνει μέσα από μια πολύ πολύχρονη και δύσκολη κρίση. Νομίζω όμως ότι τα δύσκολα είναι πίσω μας. Ο ελληνικός λαός έδειξε πολύ μεγάλη αντοχή και υπομονή και έχει πλέον τελειώσει αυτή η πολύ άχαρη και δύσκολη συζήτηση για την παραμονή της χώρας στον πυρήνα της Ευρώπης, στην Ευρωζώνη. Η απόφαση του Eurogroup, η τελευταία απόφαση του Eurogroup που σηματοδότησε το κλείσιμο της πρώτης και πιο δύσκολης αξιολόγησης του τελευταίου προγράμματος προσαρμογής, είναι σε θετική κατεύθυνση, διότι στην πραγματικότητα δίνει τη δυνατότητα της, για πρώτη φορά, απομείωσης του δημόσιου χρέους. Βάζει ένα όριο 15% του ΑΕΠ στην εξυπηρέτηση του χρέους. Αυτό δίνει εμπιστοσύνη στους επενδυτές, ταυτόχρονα όμως δίνει και τον κατάλληλο δημοσιονομικό χώρο για την ελληνική οικονομία, προκειμένου να μπορέσει να γυρίσει μετά από 7 χρόνια ύφεσης στην ανάπτυξη. Το δεύτερο εξάμηνο του 2016 επιστρέφουμε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Το 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ρυθμούς ανάπτυξης κοντά στο 3%. Και είμαι αισιόδοξος ότι για πρώτη φορά μπορούμε να πούμε ότι γυρίζουμε σελίδα και φεύγουμε από αυτόν τον φαύλο κύκλο της ύφεσης και της λιτότητας και περνάμε σε μια αναπτυξιακή προοπτική. Για μας όμως, όραμα και στόχος είναι αυτή η ανάπτυξη να μοιραστεί δίκαια στον ελληνικό λαό. Όραμά μας είναι η δίκαιη ανάπτυξη. Στόχος μας είναι σε 5 χρόνια από σήμερα που η Ελλάδα κλείνει τα 200 χρόνια από την αναγέννησή της, από την εθνική παλαιγενεσία, από την ελληνική επανάσταση, να μπορούμε να έχουμε μια νέα πραγματικότητα. Μια Ελλάδα σταθερή, μια Ελλάδα που θα μπορεί να πατάει στα πόδια της, που θα βρίσκεται στο σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης, ταυτόχρονα όμως που θα μπορεί να έχει ένα κράτος δικαίου, μια κοινωνία δικαιοσύνης και μια οικονομία με προοπτική. Πιστεύω ότι οι ακραίες επιλογές λιτότητας και μιας πρωτοφανούς δημοσιονομικής προσαρμογής δεν βοήθησαν ούτε την Ελλάδα, αλλά ούτε και την Ευρώπη. Σήμερα η Ευρώπη βρίσκεται σε μια βαθιά πολιτική κρίση εξαιτίας των επιλογών, των μεθόδων αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης. Και η πολιτική αυτή κρίση βρίσκει έκφραση στην ανάδειξη ακραίων απομονωτιστών, λαϊκιστών και εθνικιστών σε όλη την Ευρώπη. Το αποτέλεσμα του Βρετανικού δημοψηφίσματος ήταν μια τέτοια έκφραση. Θέλω να πιστεύω όμως ότι η Ευρώπη θα ξαναβρει τον κοινό βηματισμό και τον δρόμο της. Και βεβαίως για να συμβεί αυτό χρειάζεται να αλλάξει πορεία. Η επίπτωση του Brexit στην ευρωπαϊκή οικονομία θα είναι μικρότερη από ότι η επίπτωση στην ίδια τη Βρετανία. Η Ελλάδα πιστεύω ότι βρίσκεται απολύτως καλυμμένη σήμερα μετά από την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης και της αποφάσης για το χρέος. Ενδεχομένως να υπάρχει μια μικρή υστέρηση στην ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά αυτό νομίζω ότι δεν θα επηρεάσει αποτελεσματικά. Η κρίση που αναλαμβάνω σήμερα είναι κυρίως πολιτική.
Και για να ξεπεραστεί αυτή η κρίση, χρειάζεται να επιστρέψουμε στις ιδρυτικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η αλληλεγγύη, η δημοκρατία, η κοινωνική συνοχή. Στην πορεία κάπου τις χάσαμε αυτές τις αξίες και πιστεύω ότι και η δική μας συνεισφορά, η συνεισφορά του ελληνικού λαού, ενός περήφανου λαού, που πάλεψε για την ισότιμη παρουσία του στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, πάλεψε για την αξιοπρέπειά του και για την εθνική του κυριαρχία και τη λαϊκή κυριαρχία, η συνεισφορά σε αυτή την εξέλιξη και σε αυτή τη μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει για την Ευρώπη είναι πολύτιμη. Θέλουμε λοιπόν μια κοινή ευρωπαϊκή πορεία, με σεβασμό όμως στους πολίτες, με σεβασμό στους λαούς, με σεβασμό στο δικαίωμα των λαών να ζήσουν με ευημερία και δικαιοσύνη. Η Ελλάδα είχε την ατυχία να βρεθεί την ίδια στιγμή στο επίκεντρο δύο παράλληλων κρίσεων, της οικονομικής και της προσφυγικής. Δύο εκ των τριών κρίσεων της Ευρώπης. Ευτυχώς, ήμασταν έξω από την κρίση ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι μια χώρα σταθερή, πυλώνας σταθερότητας και δύναμη ειρήνης και συνεργασίας σε μια ευρύτερα αποσταθεροποιημένη περιοχή. Βρεθήκαμε πράγματι υπό μεγάλη πίεση εξαιτίας του γεγονότος ότι το σύνολο των προσφυγικών ροών από τη Συρία προς την Ευρώπη πέρναγε από την Ελλάδα, από τα μικρά ελληνικά νησιά. Είμαι όμως περήφανος που οι Έλληνες πολίτες ανέδειξαν το ανθρώπινο πρόσωπο της Ευρώπης και έδωσαν σε ανυπεράσπιστους και ευάλωτους ανθρώπους ανθρωπιά, φιλοξενία, στέγη, φαγητό, την ίδια στιγμή που άλλα κράτη στην Ευρώπη τους γυρίζαν την πλάτη. Θεωρώ ότι η κρίση αυτή είναι μια κρίση που ξεπερνάει, δεν αφορά την Ελλάδα, είναι μια πανευρωπαϊκή, παγκόσμια. Πρέπει να αναλάβουμε πολύ σύντομα πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστεί η κρίση στη Συρία. Όμως, σε ό,τι αφορά το ερώτημά σας, θεωρώ ότι είναι απολύτως έξω από τη λογική να θεωρεί κανείς πως η κρίση ασφαλείας στην Ευρώπη και η ανάπτυξη των ακραίων φονταμενταλιστών και εξτρεμιστών οφείλεται στην προσφυγική κρίση. Άλλωστε, τα γεγονότα αυτά, τα θλιβερά αυτά γεγονότα των τρομοκρατικών επιθέσεων που συνέβησαν στην Ευρώπη ως επιτοπλίστων έγιναν από πολίτες που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στο κέντρο της Ευρώπης. Θεωρώ λοιπόν ότι η Ευρώπη σήμερα πρέπει να δημιουργήσει τη δυνατότητα μιας πολιτικής ασφάλειας, χωρίς όμως να απολέσει τις βασικές της αξίες. Η αλληλεγγύη, ο ανθρωπισμός είναι βασικά χαρακτηριστικά αυτών των αξιών και είμαι περήφανος που η Ελλάδα έκανε σημαντική προσπάθεια για να τα αναδείξει. Και τέλος θέλω να σας πω ότι η Ελλάδα είναι ένας τόπος ιδανικός ως προορισμός και για τα εκατομμύρια των Κινέζων τηλεθεατών που μας παρακολουθούν. Όχι μόνο διότι είναι μια χώρα που είναι σε μια μοναδική τοποθεσία στο χάρτη, σπάνιας φυσικής ομορφιάς, αλλά γιατί είναι και κοιτίδα ενός παγκόσμιου πολιτισμού και ταυτόχρονα διότι οι Έλληνες έχουν πάρα πολύ ψηλά αξίες σημαντικές και μία από αυτές είναι και η φιλοξενία. Θεωρώ λοιπόν ότι, και με αυτό το μήνυμα θέλω να κλείσω, η Ελλάδα είναι μια χώρα μικρή, μια χώρα που έχει περάσει μεγάλες δυσκολίες τα τελευταία χρόνια, αλλά όμως είναι μια χώρα που παίζει σταθερά έναν χρήσιμο, δημιουργικό ρόλο για την πρόθεση της ειρήνης, της συνεργασίας και πανανθρώπινων αξιών.